κάνουμε να ακούμε τους τηλεθεατές. Έλα. Λοιπόν, 10 λεπτά και μετά να πούμε. Έχω την εντύπωση ότι ενάχει. Περίμενε να το στήσουμε. Συνδεδεμένοι. Το λοιπόν, πάμε για να κάνουμε το post-game μας, ρε Κωνστά μου. Και τον κόσμο. Για να φέρουμε τα τσελ... Λοιπόν. Μεγάλη εμφάνιση, τεράστια νίκη, 0-2, πρωταγωνιστές, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω ποιον να ξεχωρίσω, ρε φίλε, ειλικρινά, δηλαδή, σίγουρα στο τέλος μηνύσκουν οι αποκρούσεις του Φαμπιάνο, σαφέστατα η εμφάνιση του Χάμπου ήταν... Έλα μας πεις και ο Βέντς, έλα. Νικόλας εδώ. Σας χαιρετούμε, γεια σου κύριε Νικόλα. Γεια σου. Πώς είστε? Είμαστε καλά εσείς. Καλά. Κάμνουμε έτσι. Καλά φανταζόμουν. Κάμνουμε μια αποτίμηση του τι παρακολουθήσαμε απόψε. Ευχαριστώ. Ρε παρέα, έλα να σου πω, για να ακούετε και ο Νικόλας, θα το κάνουμε έτσι. Έλα να στο εγώ. Εκ του επαγγελμάτος. Πέμας να μπείτε ρε Νικόλα. Να πέθηκα, εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι έκλεψε το ξεκάθαρα ο Λένον με την τακτική του. Δηλαδή, εκείνον το οποίο η περιουραίουσα ατμόσφαιρα η οποία υπήρχε στις προηγούμενες ημέρες διαψεύστηκε πανηγυρικά. Δηλαδή, υπήρχε ένας μεγάλος αρνητισμός και προσωπικά εγώ πολλές φορές εκνευρίζομαι σαν οπαδός της Ομόνοιας όταν βλέπω τον αρνητισμό και πολλές φορές κάνουμε λάθος, σωστό, στην κερκίδα όταν βλέπω τον αρνητισμό πριν κάνουμε τα δεδομένα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι το πώς το χειρίστηκε η Ομόνοια το παιχνίδι και σε συνδυασμό με τους μεταγραφικούς στόχους, διότι που σημαίνει που θέλεις να κάνεις καλές μεταγραφές, δεν μπορεί να έρθουν τώρα στην Ομόνοια. Να σου πω κάτι, sorry κιόλας που έτσι μια παρένθεση, εγώ έπιασα πολλές φορές τον εαυτό μου να πέφτω κι εγώ σε την παγίδα. Δηλαδή να με παίρνει και εμένα κατά κάποιον τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις τούτη περιραίωση ατμόσφαιρα και να με παρασύρει. Έχει μια λογική, είναι. Λογικό, ναι. Είπα σε το και πριν ότι το να περίμενες έναν ή δύο παίχτες στην την περίοδο είναι λογικό. Καθυστερήσαμε βασικά. Ήταν η υπόθεση Z. Ναι. Που όχι, έγινε... Όχι, καθυστερήσαμε εργός. Περίμενε ρε φίλε. Επηρέασε. Φυσικά και καθυστερήσαμε. Φυσικά και καθυστερήσαμε. Όμως λέω σου, υπήρξαν και κάποιες περιπτώσεις και κάποια πράγματα που που τα άγραφα, δηλαδή ήρθε μπαίχτης, έφεραμε το στην Κύπρο, υπόγραψε και μετάνιωσε να φύγει. Ξέρω πολλά καλά και είπα σου... Μα και το προχτεσινό το ίδιο πράγμα ήταν περίπου, ασχέτον ότι... Και ο προχτεσινό που σου το είπα που την Παρασκευή, χωρίς να σου πω όνομα και ξέρω εγώ, λοιπόν, ότι ήταν σχεδόν δεδομένο ότι ο Άντερσον έκλεισε στην Ομόνοια και με πολλά μεγάλο... Πολλά μεγάλο συμβόλαιο. Λοιπόν, το απέραν τούτου η ενίσχυση είναι επιτακτική. Η Ομόνοια χρειάζεται ενίσχυση στο μεσοπιθετικό τομέα. Εντάξει. Περίμενε, κάμε υπομονή. Κάτσε να τέλειωσε τώρα το παιχνίδι, ρε, στην ενίσχυση. Να πούμε πέντε κουβέντες για τούτα που είδαμε υπόψη. Να πούμε, οι πέντε κουβέντες. Και εν ενίσχυση, εδώ και λίγο μου έτσι, πιάσε το λίγο το δέρμα, πήγαμε εδέρα με 2-0 μες στην Κέντ και περίμενες έτσι πράγμα. Ναι, εσείς που νομίζετε δεν είναι σφάμε, ενθουσιαστήκετε. Έχω και ενθουσιαστικά. Εντάξει ρε, και εσύ, εγώ για να μην τα πράγματα... Φίλε, εγώ κοινό που έλεγα ρε Νικόλα μου πριν το μάτσο, είναι ότι η προσπάθεια της Ομόνοιας θα πρέπει να έρθει η πρόκριση να παιχτεί στην Λευκοσία. Τούτος έπρεπε να είναι ο στόχος της Ομόνοιας. Επετύχε κάτι πιο μεγάλο που γίνον που αναμέναμε. Λοιπόν, όμως η πρόκριση θα παιχτεί στην Λευκοσία. Ακριβώς, ναι. Σημαντικό τούτο που λες είναι πολύ σημαντικό, ρε Κωστά, διότι η πρόκριση είναι τελειώσει. Στο πρώτο ημίχρονο έπεθηκε συνολικά όμως, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή όχι, σίγουρα ο Φαμπιάνο και ο Χάμπος ξέρω εγώ και ο
πολλά καλή εμφάνιση από τον Λέτσιακ. Και ο Μπασιρού, πολλά τρεξίματα. Έπαιθηκε ο Νικόλας, ήταν συγκλονιστικός. Ο Νικόλας, ήταν συγκλονιστικός. Ήταν και τρεις αμυντικές. Πάρα πολλά καλή. Ο Γιούστε. Ο Μίλετιτς στο δεύτερο ημίχρονο δεν εμφάνηκε τόσο. Ναι, αλλά είναι καμελά. Ενώ. Είναι καμελά. Δηλαδή, και τρεις της αμυνάς ήταν σε πάρα πολλά ψηλό επίπεδο. Και ο Γιούστε, ο οποίος πολλές φορές τέθηκε το κατά πόσο πρέπει να έχουμε το Γιούστε πραγματικά δράστικος. Ο Γιούστε για μένα είναι από τους καλύτερους αμυντικούς που υπάρχουν στην Κύπρο. Είναι πάρα πολλά σπουδαίος αμυντικός. Και σε διαχείριση, και στο ψηλό παιχνίδι, και στο μυαλό. Εγώ σε θυμίζω, θυμηθείτε την επέλαση του στο 89-88. Φίλε, ήταν όλη η ομάδα μας φυρμένη. Και ο Γιούστε είχε την τόλμη να πιάσει την μπάλα και να κάνει επέλαση, να περάσει και δύο παίχτες. Εντάξει, δεν ξέρω ότι είχε και πολλά περιθώρια να κάνει. Όχι, αλλά ο άνθρωπος είναι πάρα πολλά υψηλό επίπεδο. Και εγώ θεωρώ ότι η Ομόνια έπαιξε, όλοι οι παίχτες έπαιξαν καλά, αν εξαιρέσω μια-δυο περιπτώσεις οι οποίες ήταν λίγο αδύναμες στο γήπεδο. Στο σύνολο της η ομάδα έπαιξε τέλεια το πλάνο, όπως ο Μίξ. Ο Μίξ ήταν εκτός τόπου και χρόνου, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν. Δεν έπαιξε καθόλου καλό μίξ. Νομίζω ότι τοποθετείτε σωστά ο Κώστας, ρε φίλε. Εκτός του και χρόνου. Δεν ήταν ο μίξ που ξέραμε. Ενώ ήταν ο αδύναμος κρίκος του κέντρου. Ένα αργός παίχτης. Ένα κλικ πίσω και ιδιαίτερα σε τούτου του είδους τα παιχνίδια. Φαίνεται ακόμα πιο έντονο. Μα ακόμα και σε τέτοια παιχνίδια βλέπεις ότι ο μίξ μπορεί να ανταποκριθεί με άλλα στοιχεία που έχει πολλά καλά. Είτε αμυντικά, είτε η πρώτη του πάσα. Ούτε τούντα πράγματα θεωρώ ότι σήμερα είναι τα πολλό είσαι, ενώ ήταν λίγο. Και ο Κακουλής θεωρώ ότι μπορούσε να αξιοποιήσει κάποιες ευκαιρίες που είσαι μπροστά. Και πρέπει να ανεβάσει έτσι λίγο. Λίγο αντιμονικός. Ναι. Λίγο παραπάνω της συγκέντρωσης. Ναι. Να πιο συγκεντρωμένο, να πιο focus στον αγώνα. Όμως έτρεξε πάρα πολύ, μάρκαρε. Εδέχτηκε μπάλες, εκυνήγησε μπάλες, έφαγε πάρα πολύ ξύλο ο διαιτητής, δεν τον προστάθησε κατά την προσωπική μου άποψη. Και ήταν και μέσα σε δύο τρεις φάσεις που ένα κλικ θα μπορούσε να σκοράρει. Αν ήταν πιο έτοιμος θα μπορούσε, ειδικά το λάθος που έκαμε η άμυνα που έπινε εδώ και ύψος τον τερματοφύλακα, έπρεπε να κάνει την προβολή του για να ξεπεταχτεί να εκμεταλλευτεί το λάθος. Αλλά κατά τα άλλα θεωρώ ότι η όλη προσέγγιση, το πλάνο, ήταν πάρα πολλά σωστό και οι παίχτες αξιοποίησαν τοποκριθήκαν συμπλήρως στις οδηγίες του προπονητή. Εσύ πώς... Εν έχουμε... Τι εν έχουμε... Εν έχουμε καλό σήμα. Έχουμε καλό σήμα. Όχι ρε, φαίνεται ότι μεταδίδουμε καλά. Φαίνεται ότι μεταδίδουμε καλά. Εντάξει, ναι. Ναι. Λοιπόν... Κάτι θες να με ρωτήσεις, πες. Όχι, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είχαμε και συζήτηση προηγουμένως με τον Κώσταν, στο κατά πόσον τούτα που θεωρούσαμε μέχρι στιγμής που την Ομόνια, δηλαδή στα παιχνίδια με τον Απόλλωνα αλλά και κόντρα στην ΑΕΚ, αν ήταν σε εισαγωγικά έτσι και λίγο επιτηδευμένα που πλευράς λένε, για να παρουσιάσει σήμερα η Ομόνια τούτον το εντελώς διαφορετικό και πρόσωπο σε ό,τι έχει να κάνει με την αγωνιστική της εικόνα, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την εμφάνιση της επιλογής του Λένου. Επιτιδευμένα θεωρώ ότι θα ήθελα κατά κάποιο βαθμό να αποπλανήσει, ας πούμε, να παραπλανήσει λίγο την Γαδί. Απλά νομίζω ότι επειδή είναι ένας τίτλος, δεν νομίζω ότι το πήρε και τέτοια, ότι προφανώς και δεν ήθελε να δείξει όλα του τα όπλα και ήθελε παράλληλα να χτυπήσει το Super Cup. Νομίζω ένας συνδυασμός του δύο πράγματων. Απλά νομίζω εμάς ευκαιρίαν και το παιχνίδι. Δηλαδή καμιά φορά ξιάνουμε ότι θέλουμε ποδοσφαιρό. Οι Ομονιάδες έχουμε το παραπάνω νομίζω από το μέσο Κυπρέο. Σαν Κυπρέ έχουμε το, αλλά μια φορά ξιάνουμε ότι θέλουμε ποδοσφαιρό και νομίζω ότι δεδομένο ότι να δέρουμε. Ενώ έχουμε την νίκη. Και μιλούμε και για ένα πολλά, ο οποίος ενισχύθηκε καλά. Δείχνει μια πολλά φρέσκια ομάδα, έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία. Απόλλωνας έναν και άκρη τα 2-0 σε κάποια φάση, δεν ξέρω πώς αδίγιωσε. Ναι, στο 2-0 βλέπαμε το και εμείς. Αλλά νομίζω ότι ήταν, νομίζω σήμερα ο Λένον, ο οποίος υπήρχε και λίγο αφισβήτηση προς το πρόσωπο του, έβαλε γιαγιά και στον πιο δυσπίστο νομίζω. Εγώ νομίζω ότι ο Λένον είναι ο μοναδικός που έφερε κριτική με το τελευταίο διάστημα. Είναι ο μοναδικός που δεν έδειξε να χάνει την ηρεμία του σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή,
ακόμα και στις δηλώσεις του πριν το παιχνίδι, αν τις παρακολουθείς, που σίγουρα παρακολουθείς, τις αφού μετέφεραν μας τις εσύ. Λοιπόν, ήταν cool. Είπαν ότι έχω πολύ εμπιστοσύνη στους παίχτες μου, η ομάδα μου είναι έτοιμη, δεν έχουμε τίποτε να φοηθούμε. Ενέδειξε να είναι προβληματισμένος καθόλου και συμπεριφέρθηκε επαγγελματικά. Δηλαδή, ξέρει ότι το ρόστερ του είναι τούτο και είναι τούτο το ρόστερ που πρέπει να εμπιστευτεί και να τους κάνει και εκείνους να πιστέψουν ό,τι μπορούν. Και καταφέρουν τα. Λοιπόν, να μου να κάνουμε, κλείσαμε. Επίμαστε λίγο... Τι άμα να γραφεί, θα πιάνε το ζε. Επειδή νομίζω εγώ πήγαινε η σύνδεση προηγουμένως, ξέρεις τώρα να υπάρξει το θέμα. Θέλουμε το ζε, θέλουμε το ζε. Θέλουμε το ζε, θέλουμε το ζε. Κοιτάξτε, έχουμε την τάση πάντα να είμαστε πιο στρατόπεδο. Όχι, εγώ έτσι να δέραμε 2-0 την και δεν θέλουν κανένα. Υποτσίτσα. Κάνει μεταγράφη. Εγώ ρωτώ σε έναν κύριε Βασιλείου, θέλουμε τον. Όχι, όχι, ρωτάς με αν το θέλει ο Μόνη ή αν το θέλω εγώ. Αν το θέλεις εσύ. Και τούτο είναι δύσκολη απάντηση. Εγώ απαντώ. Απάντησε, ξεκάθαρα. Εγώ απαντώ. Απαντώ ότι... Να σου πω γιατί απαντώ. Θεωρώ ότι ο ΖΕ είναι η τελευταία του ευκαιρία η Ομόνοια να παίξει ποδόσφαιρο. Ναι. Η τελευταία του. Δηλαδή, δεν έχει περίπτωση μετά από την όλη την ιστορία να το γυρέψει ομάδα του των άνθρωπων. Σοβαρή ομάδα. Εάν δεν αποδείξει ξανά στο γήπεδο ποιο είναι. Γιατί το ποιο είναι δεδομένο ποδοσφαιρικά. Ναι. Λοιπόν. Αν το παιδί τούτον κατάλαβε επιτέλους έστω και στην Ιστάτη ότι είναι η τελευταία του ευκαιρία και πρέπει να δουλέψει για να έχει μια καλή τύχη στο ποδόσφαιρο, εγώ θα πω ναι. Όπως θα έλεγα για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, θα έψαχνε... Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν δεν το κατάλαβε, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Είναι μεγάλο και ορίσκο. Για μένα να σου πω κάτι, θέμα λένε. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι αν υπάρξει έτσι θέμα, γιατί να μην αποπροσανατολίσουμε τον κόσμο, γνωρίζω ότι ο ΖΕ ήταν εκεί από ΨΕΣ, στο ξενοδοχείο της ομάδας, εδιέρευσε φωτογραφία, εδιέρευσε ότι ήταν εκεί. Λοιπόν, εάν υπάρχει τέτοιο θέμα, εγώ θεωρώ ότι η απόφαση θα είναι ξεκάθαρα του κύριου Λένο. Έτσι. Δηλαδή ο κύριος Λένο θα ερωτηθεί αν μπορεί να διαχειριστεί τον ποδοσφαιριστή. Ο Λένον είναι, θεωρώ, ο οποίος θα πάρει την απόφαση. Η Ομόνοια εκείνο που ήταν να πληρώσει, ήταν να το πληρώσει. Είπαμε το και πριν, έφυλε, η συμφωνία είναι τζαμέ, δεν να αλλάξει. Για να ενεργοποιηθεί το πράγμα που συμφωνήθηκε, πρέπει να δώσει τα συγκεκριμένα λεφτά της ομάδας και του παίχτη. Δεδομένο. Να σου πω και εγώ τώρα, εγώ με τα δεδομένα που βλέπω τώρα, αν με ρωτάς σαν Νικόλα, θα ήθελα μια τέτοια περίπτωση στην ομάδα, γιατί νομίζω είναι παραπάνω το ρίσκο παρά το όφελος τέλος της ημέρας. Μακάρι αν τελικά υπάρξει συμφωνία ενώ και προχωρήσει η περίπτωση του, να γίνει η περίπτωση που λες ότι κατάλαβε το λάθος του, θέλει να το λάθος του το πω τελικά. Είναι... Προσπασμένος και ο ίδιος, αλλά... Όχι, από πάμε στα ποδητήρια. Μένα με κοφτεί ο ίδιος. Φίλε, τούτο το πράγμα που συνέβηκε σε τούτη περιπέτεια, διότι είναι περιπέτεια για τον ίδιο. Να αποφασίζει να σε μια χώρα, να αποφασίζει να πάει σε μια άλλη. Τελικά να καταλαβαίνει ότι ρε παιδιά, αυτό είναι το πράγμα που πάω να κάνω τώρα σαν να γίνει νόμιμο. Δηλαδή, όχι... Τσακαλάβεις τα δεύτερα της άδεια. Να καταλήξει στα δεύτερα, να στα πρόθυρα, να μην παίξει μάπα, ξέρω εγώ, για έναν ολόκληρο χρόνο. Ίσως το πράγμα να τον κάνει και λίγο να οριμάσει και να δει τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Δηλαδή να έρθει στην Κύπρο και να πει «Ρε φίλε, είναι η ευκαιρία μου, συμφώνησα με την ομάδα, είναι στο Europa League». Ναι, σωστό. Εντάξει, μπορώ να δείξω ότι είμαι 26 χρονών. Και το πράγμα δεν έχει τη συμφωνία, είναι μεγάλη δυναμική ότι η Ομόνοια και μεγάλο και διαπραγματευτικό χαρτί για τις προσίες που θέλεις να κάνεις. Ότι δεν με εκατέβηκα να βάλω αυτοί της γάδης. Αν πιω και την πρόκριση πέτσω Europa League. Και είμαι μια ομάδα που θέλω σε ανισχυτής. Και οι άλλες πρέπει να είμαι μόνο συγκεκριμένο. Και έχω
πάρα πολλά στρωμένη ομάδα και λειτουργώ σωστά. Ο Κωστής είχε γράψει, θυμούμε μες στο Facebook, να δεις τι σου χωριά μετά. Ναι. Νομίζω ότι που δάμε και να πάει ρε Κωστά, εγώ προβλέπω σε... Ξέρεις ότι έκαναμε και που το... Έχει ένα site του ΑΠΟΕΛ που με βάλει τακτικά. Ρε, άκουμε ρε. Ακούμε. Μακαρίτες. Που δαμέτσε να πάει. Που δαμέτσε να πάει. Ναι, είναι εγώ το φαν και εγώ το. Έβαλα τους καρδούλους. Γελούι να μην πάλι. Όχι ρε καρδούλα. Γελούι ρε. Ναι ρε να βάλω γελούι τους μακαρίτες. Ρε να χορεύω ας πόντα από του άλλου. Είναι μακαρίτες. Που δαμέτσε να πάει και ειδικά με το πράγμα που έγινε τώρα. Πόψε. Εγώ θεωρώ ότι να δούμε κάτι μέσα στο επόμενο δεκαήμερο με τα γραφικά που την ομάδα εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό, διότι ρε φίλε, για τον Σεμπάστιαν τα ριάλια που ήταν να δοθούν ήταν παραπάνω και από τον Ζε. Για τον Μέσον τα ριάλια που ήταν να δοθούν ήταν παραπάνω. Για μένα είναι η μεγαλύτερη θέση κλειδί. Ο Μέσος, το οχτάρι. Το οχτάρι για μένα, αν και θέλει σε τερφόρομος και τίποτε, ένας μπαλαδόρος καλός οχτάρι που να μπορεί να σου δοκίνει τις κάθετες σου να σε ξεκλειώσει, είναι πιο σημαντική θέση από την Ομόνια, νομίζω. Συμφωνώ μαζί σου απόλυτα. Ναι, ρε. Ο παίχτης που χρειάζεται η Ομόνια αυτή τη στιγμή είναι ο box to box. Ο ποδοσφαιριστής ναι, που ναι, θα μπορεί να πατήσει και περιοχή του αντιπάλου και να βοηθήσει στην οργάνωση του παιχνιδιού και να αναχαιτήσει. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα μας αλλάξει και ρυθμό και ταχύτητα. Πολλά σημαντικό. Είναι ο πιο σημαντικός. Για μένα είναι ο σημαντικός είναι ο παίχτης του γηπέδου. Πιο σημαντικός ποδεκάρι που σχίζεται ο κόσμος για ποδεκάρι. Ο παίχτης που μας λείπει εμάς ξεκάθαρα είναι το οχτάρι, ο μπαλαδόρος το οχτάρι. Ο επόμενος που μπορεί να το κάνει, δώσ' μου μισό λεπτό, ο επόμενος που μπορεί να το κάνει τούτο είναι ο Χαράλαμπος, αλλά δεν πρέπει να καεί ο Χαράλαμπος. Συμφωνούμε. Ο Χαράλαμπος είναι πολύ μεγάλος παίχτης, αλλά δεν πρέπει να τον κάψουμε και να του ρίξουμε στους ώμους του τούτα τα 40 λεπτά. Μια ολόκληρη χρονιά. Πρέπει να καταλάβει ότι είχε πόψη, έκαμε κάτι πολλά πολλά καλό, αλλά να το αφήκει ότι είχαμε. Είμαι προσγειωμένος νομίζω σαν προσφέρεις. Έχω άποψη και ξέρεις πολλά καλά ότι έχω άποψη. Άξες τον προσωπικά. Πάρα πολλά. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται για έναν παιδί με πολύ μυαλό, ταπεινός, δεν θα το δεις να πόνεται, να κάνει περιττά πράγματα. Συγκεντρωμένο στη ζωή του, όλοι είναι ποδόσφαιρο, ούτε να μπουν το έξω, ούτε τίποτε, τίποτε, τίποτε. Ποδόσφαιρο, εγώ εκείνο που ήθελα να πω, ρε Κώστα μου, σε τούτο που λαλείτε, το ότι θέλουμε το οχτάρι είναι η πιο κρίσιμη, πιο κρίσιμη θέση στην οποία πρέπει να κινηθούμε και μάλιστα όσο πιο σύντομα γίνεται. Εφάνηκε εδώ και πολύ γερό, που τα φιλικά ποτέ δεν είναι τα πράγματα. Εν που πέρσι, εγώ για μένα εν που πέρσι που λείπει το οχτάρι. Εντάξει, πέρσι νομίζω ότι, ας σου πω, επειδή ήταν μέσα στην ομάδα ο Λοβέρα, ο οποίος Λοβέρα είναι ένας ποδοσφαιριστής που και κρατάν παλάν και δια ρυθμών, δια βοήθειαν και όθησαν και στους υπόλοιπους. Φέτος έτσι παίχτησε ένας. Δηλαδή ο Παπουλής ρε φίλε έβαλε ένα χρόνο πάνω. Δεν μπορεί πλέον να το κάνει. Έχεις τον Μπρούνο που διά του την όθηση όμως φέτος. Εντάξει ο Μπρούνο παραπάνω είναι αριστερό. Εγώ πιστεύω... Μα και ο Λοβέρα βάλε στον τζοε πλάγια πέρσι περιπτώσεις. Ναι ρε, εμπιο όλα ράουν το Λοβέρα. Ναι. Ένα σου συγκλίνει στο κέντρο. Το οχτάρι είναι ένα απαραίτητο και στην Κύπρο, διότι το επίπεδο να ανέβηκε πάρα πολλά. Σκανταμή λοφόρηση για όλο, πέρα κύριε Αντρονίκου. Μα κάτι ακούμε ρε Κωστά μου, αλλά εκείνο που μου μεταφέρθηκε τελευταία είναι ότι υπόθηκε πριν το παιχνίδι του απόψινόν του Ολυμπιακού. Εγώ δεν το άκουσα, ούτε το εδιάβασα από κάπου. Πώς σου μεταφέρθηκε. Άστο ρε πώς μου μεταφέρθηκε. Η ζωή μου δεν είναι ακούω για τον Λοβέρα, μερικοί που ενδιαφέρει και γνωστό. Ναι, αλλά η απορία μου είναι εξής. Εγώ εκείνο που θα έλεγα είναι ότι ακούστηκε. Έγινε μια δήλωση υπόψη, την οποία εγώ ούτε άκουσα ούτε διάβασα. Ναι. Ελέγχθηκε μου ότι υπόθηκε. Και πέ μου εσύ αν άκουσες κάτι. Όχι, ναι. Ότι ουσιαστικά ότι το εξέκοψε οριστικά ο Ολυμπιακός Πειραιώς, λέγοντας ότι δυστυχώς δεν θα παίξει μπάλαν ο Λοβέρα στο γήπεδο τη ομάδα που έχει έδρα αυτόν το γήπεδο. Πόψη, ναι. Το γάσι πει. Δεν ξέρω, λέω. Ναι. Κύριε Αντρονίκου, για να μην θεωρηθεί ότι το λέω τώρα, δεν ξέρω τίποτε, σου ορκίζομαι, δεν ξέρω τίποτε, θέλω κάτι καλύτερο. Εντάξει. Θέλω κάτι καλύτερο. Ναι, αλλά η απορία μου είναι εξής. Η Ομόνοια δεν ψάχνεται για σέντερφορ και για οχτάρι.
Ναι. Ωραία. Ναι. Η περίπτωση Λοβέρα μες στην εξίσωση που κόλλα. Περιμένετε κάτι. Τούτη είναι η απορία μου. Η περίπτωση Λοβέρα θεωρώ ότι μπαίνει ή κάποιο άλλο εξτρέμα, ας το πούμε. Μπαίνει στο παζόλ μετά τις εξελίξεις τις τελευταίες 48 ώρες. Οκ, okay, σωστό. Εντάξει, σωστό. Που και εκεί δεν θεωρώ ότι έχει τελειώσει οριστικά κάτι. Ναι. Θεωρώ ότι θα γίνουν δεύτερες σκέψεις, πιο όριμες σκέψεις και θα υπάρχει κατάληξη. Ναι. Ή τουλάχιστον αυτό θέλω να ελπίζω και αυτό θέλω να ζήσω. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Με τα δεδομένα τα έχετε συνέθελα με 4, με τα δεδομένα έχετε τη νύχτα θέλατε 5, ρε παιδί. Ναι. Τι. Είναι έτσι. Ναι. Ναι, και τώρα θέλουμε. Εντάξει. Θέλουμε αριστερό μπακ. Θέλουμε. Θέλουμε center four. Θέλουμε. Βέβαια. Θέλουμε box to box. Center four κλείσαμε. Δεν πέμπ παρακάτω, ναι. Θέλουμε box to box. Θέλουμε, ναι. Ωραία. Θέλουμε 3 σίγουρα. Α, το άλλο που μπαίνει στο τραπέζι είναι αν η Ομόνοια θα μπει στη διαδικασία να εξαντλήσει τις μεταγραφές. Γιατί... Ποιες μεταγραφές? Τις 17. Όχι, 17 ξένους. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα μπει. Όχι, όχι, θα μπει στη διαδικασία. Ειδικά γίνον το αστείο με το να κάθεται ένα μήνα ο σφαιριστής. Πολλά μεγάλο αστείο. Το λοιπόν. Η Ομόνοια νομίζω ότι δεν θα μπει σε αυτήν την λογική. Γιατί θέλει να συνεχίσει να διάσει ευκαιρίες και στα παιδιά τα δικά της. Εγώ τελειώσαν το project με τα παιδιά τα δικά της, ήδη φτιάχνουν κι άλλοι, συνέχεια. Και να συμπληρώσω κάτι παστό, και το που με ενοχλεί από τον κόσμο είναι ότι ξαφνικά επειδή αλλάξαμε προπονητή, σημαίνει ότι αυτοματά δεν γίνει το project, όχι, το project υπάρχει. Το project δεν γίνει, περιμένω. Όχι, ενώ πολλοί ήθελες είναι ότι πού να πάμε ως Κύπρεος. Η ομάδα το ξεκαθαρίζει το πράγμα. Πού να πάμε ως Κύπρεος, είναι καλά ρε. Ο Χένιγκμπεργκ εφάρμοσε το πλάνο της διοίκησης. Συμφωνούμε, συμφωνούμε, ναι. Και να το δεις τώρα. Ναι. Να δεις, περιμένει κανένας ότι ο Μπέρκ να πάει στην Πάφο να βάλει 8 μητσούς. Όχι, αν και αν αντιλαμβάνουμε ότι κάνουν καλή δουλειά. Σαφέστατα. Ναι, συμπάφω. Αλλά αν δεν έχει, όχι, θα βάλει. Σαφέστατα. Και να βάλει για χάρη του να βάλει. Όχι, ασφαλέστατα δεν πρέπει να βάλει για χάρη του να βάλει. Αν υπάρξει στο ρόστερ του οποιοσδήποτε παιδί που είναι έτοιμο να βοηθήσει, ναι, να το βάλει. Ρωτούμε μας, δάμε ρε κουμπάρε, ξανήξαν οι συζητήσεις με ο Ζε. Είπεν το Ζε ρε κουμπάρε, εμείς δεν κοιμάμε τίποτα. Ο Ζε θα είναι να ανοίξει. Ρε, τα πράγματα είναι να κάθεσαι ήρεμα έτσι και να θεωρείς ανάπτυξη που ο Ζε η ώρα 11 η νύχτα. Φιφτήκα. Ρε, έπαιξα σοβαρά, βαρκέται κανένας ομονιάδης στην το καλοκαίρι. Πέμου αλήθεια, βαρκέται κανένας. Ούτε το πρόβλημα βαρέθηκε εντό, μετά τις έδρας και τα λοιπά που υπήρξαν. Είναι και να κλείσουμε. Εν όλα μας. Άλλο, θα έρθει και κάνουμε κοτσί. Παρακαλώ. Πού είμαι. Εν τα δική μου φιάντια έκαμε. Πού είμαι. Πού είμαι. Στο fan club. Είμαστε, πίνουμε, είμαστε πρώτα ράντζι, έφτιαμε να πιέντα και ποτάμε τον Αντρονίκου και μπορεί να τελειώσω ένα. Δες η Ομόνοια, τα ρωτάμε πού είμαι ρε κουμπάρ, πού είμαι. Απ' όλα, τούτο τον πράγει, είναι πάγει, ρε. Και εγώ, και εγώ. Α, φιλιά πολλά. Και εγώ ήταν το αγαπώς. Να σου δείξω ένα που μου έστειλε. Να σου δείξω ένα που μου έστειλε, Μίστερ. Τώρα να κλείσουμε. Να κλείσουμε και ένα μήνυμα στο νου σου, κύριε Αντρονίκη. Εσύ το δείξα πριν για μέσα σαν τα νου σου. Άντε κύριε, πάστε το να δούμε πώς το πάρουμε. Ναι, λοιπόν. Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω ρε Κωστά ότι ο παραπάνω κόσμος ήταν στο post-game. Λογικό βέβαια, λογικό. Για πέσαμε εμείς και θέλουσαν την Ομόνοια. Για να μάθω. Χαρά στην μάθα μου δωρού ρε. Για να μάθω.
πάντως χιλιάδες φορές. Ας πούμε, εγώ μπορούσα να φανταστώ ότι τώρα αυτό μου αρέσει η Ομόνοια και θεωρώ τον Κωστή με έναν τρονί. Έστειλα σου και εγώ φωτογραφία, ρε φίλε, με το φαν μας που εθώρε την μάπα του και βάσταν και ο κινητόν στο χέρι. Είναι στον άνθρωπο μας. Ο άνθρωπος μας. Το λοιπόν, ρε παιδιά, ευχαριστούμε πολλά. Πάμε να θυκευάσουμε κανέναν τίτλο. Όχι, είδα τίτλο. Εγώ έχω δουλειά να ακόμα πρέπει να κάτσω να γράψω, ρε. Θέλει να σου γράψω λίγο, αν κομμάτι, έφυγε, ρε. Άτε, ρε παιδιά. Καλό βράδυ. Καλό νύχτα σας.